Νομίζω ο διεθνής παράγοντας δεν τη χαρακτήρισε ως συμφωνία κορυφής, γιατί ακριβώς είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Γινόταν αναφορά στον τίτλο στη Διζωνική Δικοινωτική Νομοσπονδία. Και αυτό έγινε με παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το είχε πει και ο έμνηστος Στάθος Παπαδόπουλος, αποκαλύπτοντας κατά κάποιον τρόπο και το παρασκήνιο που έγινε. Είχε μια τηλεφωνική παρέμβαση ο Γενικός Γραμματέας. Από εκεί και πέρα, η ουσία της 8ης Ιουλίου ήταν ότι έπρεπε να προετοιμαστεί το έδαφος και όπως λέει η ρητά στην επιστολή Γκαμπάρη, που ήταν συμφωνημένη μεταξύ των δύο ηγετών η επιστολή Γκαμπάρη, λέει ότι ο σκοπός αυτής της συμφωνίας και αυτής της διαδικασίας με τις ομάδες εργασίας είναι να εξεύρει νέα βάση λύσης του Κυπριακού. Το τονίζω. Νέα βάση λύσης του Κυπριακού. Αν ήταν 8 Ιουλίου, δεν θα χρειαζόταν να γίνει αναφορά σε νέα βάση λύσης του Κυπριακού. Ο λόγος για τον οποίο δεν εφαρμοστήκε αυτή η συμφωνία και από την 8η Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 8 που έγιναν οι προεδρικές εκλογές, 1,5 χρόνο, η τουρκική πλευρά κολυσιεργούσε και αρνείται να την εφαρμόσει, ήταν διότι υπήρξε 1,5 παρέμβαση από τον κύριο Ερντογάν προς την τουρκοκυπριακή ηγεσία ότι αυτή η συμφωνία δεν έπρεπε να εφαρμοστεί, διότι ακριβώς έθετε μια ταφόπλακα και στη διζωνική και στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Και εμείς επιμείναμε πάρα πολύ για 1,5 χρόνο για την εφαρμογή της συμφωνίας και υπήρξα στη συνέχεια ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο φορές που καλούσαν την Τουρκία να εφαρμόσει την 8η Ιουλίου, ονομαστικά την Τουρκία. Διότι όλοι αντιλήφθηκαν ποια ήταν η αιτία της μη εφαρμογής. Ναι, εάν έκανε ένα λάθος. Αν εφάρμοζε η Τουρκία την 8η Ιουλίου, θα οδηγούμασταν σε λύση της διζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας. Όχι, αντίθετα. Αν εφάρμοζε τις συμφωνίες 8η Ιουλίου. Με βάση το κείμενο. Όχι, με βάση το κείμενο δεν είναι αυτό που λέει. Σας είπα τι λέει. Βρέστε την επιστολή Γκαμπάρη. Αν την αντέξω ότι θα γερθεί, θα το έφερνα μαζί μα να τη διαβάσουμε εδώ. Λέει ρητά, η διαδικασία αυτή και οι ομάδες εργασίας πρέπει να εξεύρουν νέα βάση λύσης του Κυπριακού. Η οποία προκαθορίζεται όμως από την ίδια τη συμφωνία ότι αυτή η νέα βάση θα ήταν στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικτυακής Ομοσπονδίας. Κάτι άλλο. Εάν σε ονομάζω Κυριάκο και συμφωνήσουμε ότι πρέπει να σου βρω άλλο όνομα, δεν μπορεί το άλλο όνομα να είναι Κυριάκος. Κατά συνέπεια, αυτό είναι λέγεται η συμφωνία. Μπορεί να αναφερόταν στον τίτλο στη Διζωνική, αλλά ήταν αυτό θυμίζει αναζήτηση... εδώ να ψηφίσουμε, όχι για να τη συμμετώσουμε το. Ναι, κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε. Εάν έκανε ένα λάθος και το είχα πει από την αρχή ο πρόεδρος Χριστόφιας, ήταν διότι παρέκαμψε τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου, έβγαλε την Τουρκία από την γωνιά και μπήκε βεβαιασμένα χωρίς ακριβώς να αξιοποιήσει αυτή την αναφορά για την εξέβρεση νέας βάσης λύσης του Κυπριακού και περιοριστήκαμε ξανά στη Διζωνική και επιστρέψαμε πίσω στο σχέδιο ΝΑΝΑ.